κατοικουτά δύο αποτελούν μέρος της παράδοσης της Κυπριακής Υπαίθρου. Σήμερα είναι πλατιά διαδεδομένα αφού σερβίρονται παντού, σε παραδοσιακά καφενεία, σε εστιατόρια και ταβέρνες, αλλά και για το τρατάρισμα των ξένων μας. Προτιμούνται γιατί δεν περιέχουν καθόλου λίπος και γιατί μας δίνουν λίγες θερμίδες σε σύγκριση με τις θερμίδες που δίνουν τα γλυκίσματα του ζαχαροπλαστείου. Είναι λοιπόν σημαντικό να διαθέτουμε στο σπίτι μας ένα ή περισσότερα γλυκά του κουταλιού, φτιαγμένα από εμάς ή αγοράζοντάς τα από τις πολλές βιοτεχνίες γλυκών που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε κοινότητες της Υπαίθρου. Μια τέτοια βιοτεχνία που βρίσκεται στον κύριο δρόμο Λεμεσού Πλατρών, παρά τα χωριά Λάνια και Δωρό, επισκέφθηκε πρόσφατα συνεργείο της εκπομπής της Υπαίθρου, όπου η ιδιοκτήτριά της Κατερίνα Χριστοφόρου μίλησε για τα γλυκά που παράγει και ειδικότερα για το γλυκό Κυτρόμηλο. Κατερίνα, είσαστε συνέχεια μέσα στα γλυκά. Πόσο εκτιμάς το ενδιαφέρον του κόσμου όσον αφορά το γλυκό Κυτρόμηλο? Ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ, του αρέσει, είναι πολύ αγαπητό το γλυκό Κυτρόμηλο, διότι έχει μια ιδιαίτερη γεύση, δικό του άρωμα. Δεν βάζουμε, δεν προσθέτουμε τίποτα, ούτε βανίλια, ούτε τίποτα. Είναι γλυκό πικρό, ποτέ ένας που δεν του αρέσουν τα πολύ γλυκά, του αρέσει αυτό. Μπορείς να το κάνεις, να το τεμαχίσεις, να το κάνεις φρούγλασε, να το βάλεις στα Christmas cakes, στα fruit cakes. Επίσης έχει και πάρα πολλές βιταμίνες. Όταν κοιτάξετε στο ίντερνετ θα δείτε τι λέει για τη βιταμίνη C, εντάξει, ορισμένη καταστρέφεται με το ψήσιμο, αλλά όχι με μένει αρκετή. Σε σύγκριση με τα άλλα γλυκά κουταλιού, ποια θέση έχει όσον αφορά τη σειρά προτίμησης του? Είναι αρκετά αγαπητό, δηλαδή μπορεί να πω δεύτερη θέση, κατέχει δεύτερη θέση μετά το καριδάκι. Από το Κυτρόμηλο, τι άλλο μπορούμε να παρασκευάσουμε? Μπορώ να πω όλα τα μέρη του φρούτου τα παίρνουμε. Δηλαδή θα πάρουμε η φλούδα, θα γίνει ένα πολύ ωραίο εύγευστο γλυκό η φλούδα. Η ψύχα θα γίνει μια πολύ εύγευστη μαρμελάδα, όλα μέσα. Δηλαδή το κουκούτσι, ακόμα και το κουκούτσι θα το επεξεργαστούμε και θα πάρουμε την πιχτίνη που υπάρχει μέσα. Όταν το κοχλάσουμε αρκετά, το ζουμί που θα πάρουμε από το κουκούτσι θα μας βοηθήσει να κάνουμε την πυκνότητα της μαρμελάδας όπως πρέπει, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε... Χρησιμοποιείτε δηλαδή όλο το υλικό. Τώρα, πόσο χειριζόμαστε τα Κυτρόμηλα πριν προχωρήσουμε να παρασκευάσουμε το γλυκό? Καταρχήν πρέπει να πιάσουμε φρούτων όριμων και συνάμα σε καλή ποιότητα, να μην είναι χαλασμένο. Θα το καθαρίσουμε τη φλούδα απ' έξω, με το ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να ανοίξουν οι πόροι, να φύγει το έξτρα απ' έξω το η φλούδα. Είναι με τρίφτη ή με... Και με τρίφτην, αλλά μπορεί να έχει ατέλειες πάνω μαυρά για ξέρω, θα χρειάζεται και το μαχαίρι. Γι' αυτό χρειάζεται η προσωπική φρονή, δηλαδή δεν μπορεί ένα μηχάνημα να μας τα κάνει αυτά. Θέλουμε προσωπικό, κοπέλες να το κάνουν. Θα το τυλίξουμε, να το βάλουμε μέσα σε αυτές τις οδοντοκλειφίδες τις μεγάλες. Θα το ψήσουμε μέσα σε νερό να μαλακώσει, θα αλλάξουμε τα νερά του πολλές φορές. Και μετά από 4-5 μέρες θα βάλουμε το ζάχαρη το νερό να το κάνουμε το σιρόπι του. Ας πάμε να δούμε αυτό το τελευταίο στάδιο επί τόπου. Κατερίνα, είδαμε πόσο επεξεργαζόμαστε τα Κυτρόμηλα, μπήκανε στην οδοντογλυφίδα. Μετά πώς προχωρούμε? Θα έρθουμε εδώ να τα ψήσουμε στο καζάνι αυτό, στο οποίο θα μείνουν γύρω στις 5-6 μέρες. Βλέπετε εδώ, Κυτρόμηλα. Εδώ μέσα θα τα ψήσουμε να μαλακώσουν αρκετά και να ξεπικρίσουν. Δηλαδή γύρω στις 5-6 μέρες αναλόγως θα το δοκιμάσουμε. Αν είναι όριμο πολύ θα μπορεί να ξεπικρίσει και στις 4 μέρες. Και προχωρούμε μετά στο επόμενο στάδιο που είναι... Θα τα φέρουμε εδώ στο κασαρόλα μας, η οποία θα το ξανά στο νερό για να μαλακώσει. Πρέπει να πούμε εδώ ότι πρέπει να μαλακώσει αρκετά. Εδώ είναι ζεστό το νερό. Ναι, εδώ είναι ζεστό, θα το ψήσουμε αρκετά. Εδώ είναι το μυστικό του γλυκού. Να ψηθεί εδώ, προτού το βάλουμε στο ζάχαρη, να είναι σε αυτήν την πυκνότητα. Βλέπετε, να μην είναι ούτε πολύ
μαλακών ούτε πολύ σκληρών. Από τη στιγμή που θα το βάλουμε στο ζάχαρη και μετά δεν θα μαλακώσει, θα μείνει όπως είναι. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το στάδιο είναι το σιρόπι μας, έχουμε βάλει το ζάχαρη και το νερό, το εχογλάσαμε και ήρθε σε αυτό το στάδιο. Είναι το πρώτο στάδιο. Μπορούμε να πούμε τίποτε για αναλογία ζάχαρης. Ναι, είναι 1 κιλό φρούτο, φλούδα, 1 κιλό ζάχαρη και 3 ποτήρια νερό. Δεν χρειάζεται ούτε άρωμα, έχει τη δική του, το δικό του εξαιρετικό άρωμα. Μετά από εδώ, αφού κρυώσει, θα το ξαναζεστάνουμε χωρίς πόμα, ούτως ώστε το έξτρα το νερό να εξαφανιστεί και να αρχίσει να δένει. Εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο, δηλαδή ο κόμπος, το δέσιμο. Αυτό χρειάζεται. Αυτό χρειάζεται, βλέπετε, είναι νερούλο. Αντιλαμβάνομαι, αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Τι πώς έχετε ιδιαίτερα, ούτως ώστε το γλυκό μας να μην ξυνήσει, ούτε να ζαχαρώσει μετά. Όπως είπα, το δέσιμο εδώ, το δέσιμο του σιροπιού είναι το πιο κρίσιμο. Εάν το ψήσουμε περισσότερο, θα μας ζαχαρώσει. Εάν το αφήσουμε λιγότερο, θα μείνει το υγρασία μέσα και θα ξυνήσει. Λεμόνι. Πρέπει να βάλουμε λεμόνι για να μην μας ζαχαρώσει. Το λεμόνι το βοηθά. Ωραία. Και μετά πάμε για εφιάλωση. Ναι, μετά θα πάμε στο εφιαλωτήριο, όπου όλα είναι σε ατμόσφαιρα καθαρή, στεχνή το πιο βασικό, με UV lights. Και εκεί θα το εφιαλώσουμε πάλι σε στεχνά αποστηρωμένα βάζα, πολύ προσεκτικά, για να μην χαλάσει. Πάει για την αγορά. Ο καταναλωτής πώς πρέπει να το συντηρεί αυτό το γλυκό? Από τη στιγμή που είναι κλειστό το μπουκάλι μας δεν παθαίνει τίποτα. Όταν το ανοίξουμε όμως είναι καλύτερα να το βάλουμε στο ψυγείο και πρέπει να μάθουμε και τα παιδιά μας, τα κουτάλια, οτιδήποτε, τα σκεύη που χρησιμοποιούμε να είναι καθαρά στεχνά πιο πολύ. Να είναι στεχνό, να μην υπάρχει υγρασία. Διότι τι διατηρεί το γλυκό του κουτάλιου? Η πυκνότητα του σιροπιού. Αυτό είναι που μας. Ωραία, ας πάμε στην εφιάλωση. Κατερίνα, είμαστε προς το τέλος του γλυκού αυτού. Μπορεί να υπολογίσεις πόσα κυτρόμυλα παρασκευάζεις κάθε χρόνο? Γύρω στους 10 τόνους κυτρόμυλο. Τώρα, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι πετυχημένο? Ναι, το καταλαβαίνουμε από το σιρόπι, ότι για να έρθει μέσα σημαίνει ελέγχθηκε να πω εμένα προσωπικά το σιρόπι. Πρώτα απ' όλα, αν είναι δεμένο αρκετά, ούτως ώστε να μην μας χαλάσει. Είναι εύκολο να ρυθμίζεις όλη αυτή την κατάσταση? Εδώ κάθε μέρα παρασκευάζεται διάφορα γλυκά. Πώς τα καταφέρνεις και τι σημαίνει για σένα αυτή η δουλειά? Κοίταξε, για μένα είναι το επάγγελμα μου, το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Προσπαθώ συνεχώς να αναβαθμίζομαι με το τι θέλει ο καταναλωτής, πώς πάει η αγορά. Είναι η ζήση μας, η δουλειά μας. Και εμένα και το σύζυγο μου και τώρα μπαίνουν και τα παιδιά μας μέσα. Πρόσφατα τελείωσε και η κόρη μου για την οικονομία, θα μας βοηθήσει. Νιώθεις άγχος κάθε μέρα με αυτή τη δουλειά, δηλαδή θα τα βγάλεις πέρα? Με το πέρασμα του χρόνου αρχίσαμε να συνηθίζουμε, αλλά νομίζω είναι πάντοτε όταν έχεις σχέση με να κάνεις με τρόφιμα, υπάρχουν κίνδυνοι συνεχώς, πρέπει να προσέχεις. Έχετε εκτιμήσει τις προοπτικές αυτής της δουλειάς, πώς τις αξιολογείτε, πώς τις βλέπετε? Το μέλλον, σας είπα, είναι η κόρη μου, ίσως συνεχίσουν τα παιδιά. Σαν δουλειά στέκει, είναι βιώσιμη? Είναι βιώσιμη σίγουρα, για να είμαστε μέχρι εδώ. Πρόσφατα πήγαμε και σε εκθέσεις στο εξωτερικό, αρχίσαμε έτσι δειλά-λιλιλιλά. Έχουν πάρα πολύ ζήτηση τα γλυκά του κουταλιού σε πολλές χώρες του κόσμου. Στο Ντουμπάι που πήγαμε είχαν αρκετό ενδιαφέρον. Μπορώ να πω, έχει μέλλον, ναι. Εκεί ο πληθυσμός πώς βλέπει τα γλυκά του κουταλιού? Είναι μέσα στην κουλτούρα τους? Γενικά, σε όλους αρέσουν τα γλυκά. Είναι ένα είδος γλυκού. Είναι ένα είδος παραδοσιακού γλυκού. Και εκεί που βρήκαμε αρκετή εκτίμηση και ζήτηση είναι σε χώρες που έχουν πληθυσμό Κυπραίους, Έλληνες. Όπως Καναδά, Αυστραλία, Αμερική, εκεί έχουν πάρα πολλή ζήτηση, διότι τα ξέρουν. Αλλά και οι ξένοι, όταν τους τα γνωρίσεις, δοκιμάσουν,
βλέπουν ότι μπορείς να τα φας και σαν γλυκό κουταλιού και μέσα στα fruit cakes, μέσα στα αυτά που, ή πάνω από το γιαούρτι τους λέμε έτσι. Όταν τους δείξουμε πώς θα να τα... Και γνωρίζουν ότι είναι παραδοσιακά, δεν είναι βιομηχανοποιημένα. Είναι παραδοσιακά και χωρίς συντηρητικά. Και αυτό τους ενθουσιάζει. Επίσης, όταν τους πεις τα φρούτα μας είναι από την Κύπρο, τα οριμάζει ο ήλιος της Κύπρου, η ατμόσφαιρα της Κύπρου που είναι ένα μικρό νησάκι γύρω από τη Μεσόγειο, είναι ακόμη πιο ωραία, είναι καθαρή. Έτσι το βλέπουν οι ξένοι, τους αρέσει πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι.